Η πρωτοπόρος Νέα Αρτάκη χρειάστηκε 45 λεπτά προκειμένου να φτάσει σε ευρία νίκη επί του Ελίσποντου και στη συνέχεια να κάνει συντήρηση δυνάμεων εν ώψη του ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής στο Αλιβέρι. Μετά από ένα αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι ερυθροκίτρινοι ξεκίνησαν να πιέζουν την αντίπαλη αιστεία. Στο 10 ο κόκκινος με διπλή προσπάθεια στα σούτ των Μεγάλου και Ζουρμπουλή κράτησε το 0. Ένα λεπτό αργότερα, μετά την εκτέλεση φάλου του Ντελέκου, ο μεγάλο στο δεύτερο δοκάρι πρόλαβε την έξοδο του κόκκινου και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα, το σου του Ντελέκου πέρασε ελάχιστα out. Τρία λεπτά αργότερα, σε φάση διαρκεία στην περιοχή του Ελίσποντου, ο Χατζιστάμου σημείωσε το 2-0. Στο 27, ο Λάζρη πάσαρε στον Ταφταρίδι και αυτός με δυνατό σουτ αύξησε το δίκτυο του σκορ σε 3-0. Σέντρα του Ταφταρίδη, κεφαλιά πάσα από το Μεγάλο και ο Χατζιστάμου με προβολή πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το τέταρτο της ομάδας του. Στο 39 ο Ζουρμπουλής σερβιρε έτοιμο γκολ στο Λάζρι που δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει το πέμπτο γκολ των γηπεδούχων. Από το σημείο αυτό ο Γιάννης Καρβέλης και με το μυαλό στην επόμενη αγωνιστική όπου η ομάδα του επιχειρεί δύσκολη έξοδο στο Αλιβέρι προχώρησε σε αρκετές αλλαγέ και ο ρυθμός του μάτς έπεσε. Στο 55ο λεπτό μετά την απόκριση του Ανδρούτσου, ο Κατσίμπρας έφτασε πρώτο στην μπάλα και στη συνέχεια ανατράπηκε. Ο Νικολάου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μείωσε σε 5-1 και μέχρι την ολοκλήρωση του 90 λεπτού το σκορ δεν άλλαξε παρά τις φάσεις που δημιουργήθηκαν στην αιστεία του Ελίσποντου. Στην προσπάθεια του να συνεχίσει η ομάδα να διεκδικεί το πρωτάθλημα, ε, αντιμετωπίζοντας μια σειρά αντιπάλων... Ερχόμενο σήμερα ο Ελίσποντο μα έδωσε το δικαίωμα να ξεδιπλώσουμε στο πρώτο μήνυμα κάποια χαρακτηριστικά με μεγάλη ποικιλία επιθετική δραστηριότητα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία βοηθάει στο να γίνει παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μένει κλεισμένη στο αμυντικό τη τρίτο. Επέλεξε το πρέσινγκ στη ζώνη 2 για να μπορέσει να αναχαιτήσει τι δικέ μα επιθέσει και η δυνατότητα ε, του να βρει μια ομάδα η οποία θέλει να επιτεθεί αρκετά νωρί στο γήπεδο στην μπάλα, δίνει και σε εμά τη δυνατότητα να απολαύσουμε από του δικού μα παίκτε όμορφα χαρακτηριστικά. Αυτό στο πρώτο ημίχρονο με το ιώθηκε σε σκορ. Κατορθώσαμε να σκοράρουμε αρκετέ φορέ να έχουμε χάσει και κάποιε αρκετά σημαντικέ ευκαιρίε και μα έδωσε, επειδή το παιχνίδι απάντησε για το ποιο θα είναι ο νικητή από το πρώτο ημίχρονο, μα έδωσε τη δυνατότητα το, το παιχνίδι να δώσουμε χρόνο συνοπτική και σε άλλα παιδιά, σε όσα παιδιά ήταν διαθέσιμα ε, σήμερα, γιατί είχαμε και κάποια προβλήματα με ιωωσίες, με κάποιους τραυματισμούς κτλ. για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο ως μια καλή προεργασία ε, για τις επόμενες υποχρεώσει. Στο Σταυρό, η τοπική ομάδα που πραγματοποιεί εξαιρετικέ εμφανίσει υποδέχθηκε τον Αμαρινθιακό που ήθελε το τρίποντο για να παραμείνει σε απόσταση αναπνοή από την κορυφή. 18 λεπτά μετά την έναρξη του μάτ, από την πάσα του Σταματάκου, ο Δήμου έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες προσπάθησαν να φτάσουν στον γκολ για διαφορετικούς λόγους με τους φιλοξενούμενους να έχουν περισσότερες καλές στιγμές με το Δήμου, το Σταματάκο και το βεσέλι, αλλά και τους γηπεδούχους να απειλούν με το Ρεπετσά. Το παιχνίδι έμεινε ανοιχτό μέχρι το 82ο λεπτό όταν μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπαλαμπάνη ο Τσολάκος με το κεφάλι σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Σαμαρά διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.